με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καταζητείται πλέον ο 27χρονος Πακιστανός, ο οποίος κατηγορείται ότι σκότωσε το μεσημέρι της 8ης Σεπτεμβρίου την 35χρονη σύντροφό του. Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Ελευθερία, χθες η δεύτερη ανακρίτρια Λάρισας μετά την υποβολή της δικογραφίας από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Λάρισας στην Εισαγγελία Πλημελιωδικών εξέδωσε ένταλμα σύλληψης. Ο καταζητούμενος κατηγορείται ότι δολοφόνησε τη σύντροφό του μέσα στο διαμέρισμά της στο κέντρο της Λάρισας, χτυπώντας την στο κεφάλι πιθανότατα με μεταλλικό αντικείμενο, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή Χρήστο Κραβαρίτη. Ξερός ανεβρέθη και καλυμμένη πλήρως υπό παπλώματος και διαπιστώθηκε από την πρώτη στιγμή ένα ευρύ τραύμα, κάταγμα του κρανίου, το οποίο έδιδε τους χαρακτήρες ελλειμματικής ενέργειας. Και διαπιστώθηκε συντριπτικό κάταγμα κεφαλής στην περιοχή του θόλου του κρανίου, προκληθέν από φλόν και αμβλή όργανο. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο 27χρονος είχε συλληφθεί στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία, αλλά φέθηκε ελεύθερος από τις αρχές, λόγω του ότι ήταν υπήκοος Πακιστάν και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες δεν μπορούσε να κρατηθεί.